Ο εμβολιασμός είναι μια εθνική υπόθεση για τον κορονοϊό και δεν πρέπει να γίνεται με αυτό να μετατρέπεται σε κυβερνητική προπαγάνδα. Κοιτάξτε, εγώ ζήτησα να προηγηθώ, αν και εγώ είμαι στους πρώτους δικαιούχους, αλλά επειδή δεν έγινε εμβολιαστικό κέντρο ακόμη, υπηρεσία μου να εμβολιαστώ, 11 πρώτου γίνεται, είπα να πάω από τους πρώτους στο Αττικό και το Υπουργείο Υγείας, η κυβέρνηση είπε ότι θα πάει ο Κυριανάκος με τη σειρά του. Παρότι εγώ ένα μήνυμα ήθελα να στείλω στο συναδέλφος, οι οποίοι είναι επιφυλακτικοί και είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό αυτό. Από εκεί και πέρα λοιπόν, πώς γίνεται εγώ να πάω με τη σειρά μου, που είμαι και από τους δικαιούχους, και να έρχονται πληθώρα κυβερνητικών παραγόντων, αξιωματούχων, στα νοσοκομεία τα οποία εμβολιάζουν, που είναι εμβολιαστικά κέντρα μόνο για τους υγειονομικούς, επαναλαμβάνω, και να αρχίσουν να εμβολιάζονται χωρίς να είναι η σειρά τους να εμβολιαστούν. Μάλιστα, άρα συμβαίνει αυτό. Οι υγειονομικοί και ευπαθείς ομάδες. Άρα συμβαίνει αυτό, λέτε. Ναι. Ως εκ τούτου λοιπόν, ακούστε με λίγο, θέλουν να βγάλουν μια φωτογραφία με μια σύριγγα στο μπράτσο, αφού εμβολιαστούν, προκειμένου να αυτοδιαμνηστούν και οι ίδιοι, αλλά και την κυβέρνηση. Αλλά έως εδώ, πρώτα πρέπει να εμβολιαστούν οι υγειονομικοί ευπαθείς ομάδες και μία μέρα νωρίτερα να κερδίσουν αυτές οι πληθυσμιακές ομάδες την ανοσία, και μία μέρα νωρίτερα, αυτό μπορεί να είναι σωτήριο για τη ζωή τους. Ως εκ τούτου λοιπόν, δεν μπορούμε να παίζουμε με αυτά τα ζητήματα. Και συνέβη αυτό που προχθές, όπου προχθές στο Σωτηρίας πήγαν 17 αξιωματούχοι εκτός λίστας και εμβολιάστηκαν, με αποτέλεσμα συνάδελφοι οι οποίοι ήρθαν από το σπίτι τους και ήταν στη λίστα να εμβολιαστούν, δεν εμβολιάστηκαν. Μα το επιβεβαιώνετε και εσείς, γιατί ο κ. Χαρδαλιάς έλεγε σε μια προηγούμενη κουβέντα. Αυτό το λέτε τώρα, έχουμε και τον κατάλογο. Είναι γενική γραμματής, είναι υπουργοί, είναι υφυπουργοί, είναι στελέχη των ενόπλων δυνάμεων της ΕΕΠ. Έχουμε και τα ονόματα, δεν είναι αμφισβητήτητα. Όποτε είναι, όποτε θέλουμε, τα δίνουμε στη δημοσιότητα. Και εμείς δεν λέμε ένα-δύο υπουργοί, οι οποίοι είναι ο υπουργός εξωτερικών, κάποιος άλλος, εντάξει. Μπορεί από τα καθήκοντά του να πρέπει να πάει. Το μήνυμα δόθηκε από τον Πρωθυπουργό, από τους αρχηγούς των κομμάτων. Φτάνει μέχρι εκεί και την πρόεδρο Δημοκρατίας. Αλλά από εκεί και πέρα τώρα να πηγαίνουν να προστρέχουν οι γενικοί γραμματείς, να προστρέχουν οι διοικητές, οτιδήποτε, πραγματικά δηλαδή οι υπουργοί, πραγματικά αυτό ξεπερνάει.